Τρία. Και το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες με την απέτηση της Τουρκίας για τις 4 ελευθερίες για τους Τούρκους υπηκόους. Έγινε μια καλή συζήτηση. Περισσότερο επικεντρώθηκε για το αίτημα της Τουρκίας. Ουσιαστικά αυτό που ζητάει είναι τις διασυνοριακές ελευθερίες. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη δική μας πλευρά. Απλούστατα η Τουρκία θέλει δια του Κυπριακού να μπει στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα. Η ελεύθερη διακίνηση και η ελεύθερη εγκατάσταση είναι θέματα που καθορίζονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως και ζητήματα που αφορούν την διακίνηση κεφαλαίων και υπηρεσιών, που αυτά προβλέπονται από την Συμφωνία Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εάν η Τουρκία θέλει αυτά τα ζητήματα να έχουν εφαρμογή και στην Κύπρο, δεν έχει παρά, αναγνωρίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία, να εφαρμοστεί η Τελωνιακή Ένωση και με την Κύπρο. Αυτό δεν εκτιμούμε ότι θα συμβεί. Άρα με την επίλυση του Κυπριακού, αυτό το μέρος των διασυνοριακών σχέσεων καλύπτεται ήδη από την Τελωνιακή Ένωση. Υπάρχει το τρίτο ζήτημα που αφορά την διακίνηση προϊόντων. Εκεί υπάρχουν ρυθμίσεις με απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμούς στην διακίνηση γεωργικών προϊόντων ή και κτηνοτροφικών στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το επαναλάβουμε. Αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν ένα κράτος-μέλος. Αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν η Τουρκία θέλει αυτά τα ζητήματα να τα έχουν οι Τούρκοι υπήκοοι, πρέπει να κατανοήσει ότι πρέπει να συμμορφωθεί προς τις ευρωπαϊκές αρχές και να ολοκληρώσει. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Αβέροφ. Θα επιστρέψουμε όταν...